Δεν αποκλεί λοιπόν δίωξη του Ερντογάνου ο κύριο Ραπτάκη για την υπόθεση τη ε, Hulk Bank. Και είναι εδώ στο στούντιο Γιάννη Παπαδόπουλο. Λε να έχουμε εξελίξεις εξελίξει, Γιάννη. από τίποτε Αμερική, ό,τι δούμε, γιατί από Ευρώπη δεν βλέπουμε τίποτα. Καλά δέτοι. το λε. Λοιπόν, στάσου να τα βάλουμε σε μία σειρά ναι. σειρά, γιατί πολλά ακούγονται για κυρώσει που δεν επευλήθησαν και για άλλε που επευλήθησαν, αλλά όχι για το λόγο που κάποιοι φαντάζονται. Mm -hmm. Πρώτα απ' όλα την κυρία Μέρκελ την ακούσαμε, σήμερα τα είπε και στου βουλευτέ τη, αυτόν τον φανταστικό κόσμο που έχει δημιουργήσει και που προσπαθεί να μα πείσει ότι Υπάρχει. Αφού κατήγγειλε την Τουρκία, έφτασε στο σημείο να πει στου βουλευτέ τη Ομοσπονδιακή Βουλή ότι επεβλήθησαν και κυρώσει στην Τουρκία. Στην πραγματικότητα, αναφερόταν σε αυτά τα επουσιώδη που προσθέθηκαν για στον κατάλογο Κύπρο. για την Κύπρο. Για Καμία κύρωση δεν επευλήθη και αυτό το έχουμε καταλάβει όλοι πολύ καλά. Εκείνο που παρέλειψε επίση να του πει στου βουλευτέ τη ήταν ότι τελειώνει η Γερμανική Προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και αποτυγχάνει παταγωδώ η μεσολαβητική πρωτοβουλία, την οποία ανέλαβε η Γερμανική Προεδρία μεταξύ Ελλάδο και Τουρκία και αναλυτές ότι σε όλα τα θέματα η Γερμανική προεδρία διάλεξε τον άτολμο δρόμο της μίλησης. Ναι. Απεναντίας στο συγκεκριμένο θέμα των ΕλληνοΤουρκικών επί των ημερών της Γερμανικής προεδρίας είχαμε την πιο μεγάλη, την πιο έντονη και την πιο παρατεταμένη κρίση στις σχέσεις των δύο χωρών. Τώρα. Να έρθουμε στι κυρώσει οι οποίε όντω επευλήθησαν, γιατί από την Ευρώπη δεν είδαμε κυρώσει ναι. και επευλήθησαν από τι Ηνωμένε Πολιτείε. Επευλήθησαν όμω από τι Ηνωμένε Πολιτείε, α μην υπάρχουν αυταπάτε, όχι για την παραβατική συμπεριφορά τη Τουρκία στην Ανατολική Μεσόγειο, αλλά γιατί και σωστά έκαναν οι Ηνωμένε Πολιτείε, έκριναν ότι εθίγησαν τα εθνικά του συμφέροντα. Το είπε, ξέρει, με πολύ ομό τρόπο η κυρία Ζαχάροβα στο Θανάσιο ναι. Αυγερεινό. Το είπε με πιο κομψό τρόπο ο κύριο Πάγια στην Αλεξία Τασούλη όταν ανέφερε. Βρείτε τα εμπάση περιπτώσει Ελλάδα και Τουρκία. Και βλέπετε μετά για την Και ατζέντα. θα δείτε τώρα ποια θα είναι η ατζέντα. Ηθικό δίδαγμα. Καλά κάνουμε και προσπαθούμε να συνάψουμε συμμαχίε. Δικαίω αξιώνουμε από του συμμάχου και εταίρου μα να επιδείξουν αλληλεγγύη. Αλλά νομίζω ότι έχει όρθει η ώρα και η στιγμή να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε ότι τη δύσκολη ώρα ενδέχεται να βρεθούμε μόνοι μας και καλό θα ήταν να σκεφτούμε τι θα κάνουμε εμείς για τους εαυτούς μας πριν αρχίσουμε να περιμένουμε μια βοήθεια από του τρίτου, η οποία ενδέχεται και να μην έρθει. Δύσκολο το ερώτημα και κρίσιμο. Σε ναι, αλλά πρέπει ε... να το απαντήσουμε γέρο. Ευχαριστούμε πολύ, Γιάννη.